15 φοιτητές και νέοι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν στο Διεθνές Εργαστήριο Συγγραφής Creative Writing Workshop που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου επισκέφθηκαν το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου και το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών στη Χαλέπα. Εντυπωσιάστηκαν και τράβηξαν φωτογραφίες από το αυτοκίνητο του Εθνάρχη, στο οποίο είχε δεχτεί μία από τις πολλές απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του. Συστάθηκε το 2000 και ο σκοπός του είναι, και λειτουργεί μάλλον από το 2000, ως ένα κέντρο έρευνας και μελέτης της ζωής του έργου και της εποχής του Βενιζέλου. Μαζί με τους καθηγητές τους, οι 15 φοιτητές που παρακολουθούν σεμινάριο στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου ξεναγήθηκαν στο σπίτι και το Ίδρυμα του Ελευθερίου Βενιζέλου προκειμένου να γνωρίσουν στοιχεία της προσωπικότητάς του αλλά και το έργο του. Φοιτητές και νέοι δημοσιογράφοι τράβηξαν φωτογραφίες, τις οποίες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες των ρεπορτάζ τους, ενώ από το Ίδρυμα τους δόθηκε έντυπο υλικό που αφορά τη δράση του Ιδρύματος αλλά και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η επίσκεψη αυτή ήταν απαραίτητη. Το Ίδρυμα είναι εξαιρετικό, κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Τα αρχεία είναι πολύτιμα, εξαιρετικά πολύτιμα, και ελπίζουμε ότι μέσα από αυτή την επίσκεψη και θα γνωρίσουν και οι φοιτητές δημοσιογραφίας και οι νέοι δημοσιογράφοι οι οποίοι συμμετέχουν στο σεμινάριο αυτό το υλικό και θα το χρησιμοποιούν από εδώ και πέρα στη δουλειά τους, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη παρουσίαση των θεμάτων. Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου αναφέρθηκε και στη σπουδαιότητα του έργου του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, ενώ τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες και προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται από όλους. Οι εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Είναι ένα επίτευγμα, θα έλεγα, όχι για τα Χανιά, όχι για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Γιατί Ινστιτούτο, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να υπάρχει ένας τέτοιος θεσμός. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Συνεπώς είναι μια κατάκτηση. Το κέντρο είναι υπερσύγχρονο. Είναι σε μια καταπληκτική τοποθεσία. Τα λευκά όρη είναι συγκλονιστικά όπως τα βλέπεις στο βάθος. Και φυσικά υπάρχει δυνατότητα να επισκεφθείς πάρα πολλά μέρη και να γνωρίσεις ένα μέρος από τον πολιτισμό, τη φύση, την ιστορία της Κρήτης. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθηθεί από όλους. Είναι δύσκολες οι εποχές. Μπορεί να γίνει ένα κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Αυτό το αποδεικνύει το σεμινάριό μας, το οποίο γίνεται σε συνεργασία του Παντίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, με την βέβαια βοήθεια και τη συμμετοχή του Ινστιτούτου, και στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές και δημοσιογράφοι από 5 χώρες.